Καλησπέρα παιδιά, τσεκτικνά ο Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα ξεχωριστό ποντίκι το οποίο το έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό στη συλλογή μου. Ένα ποντίκι made in Japan, ένα ποντίκι το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα σε πολλά αντίτυπα, είναι λίγα τα άτομα που το έχουν εδώ στην Ελλάδα και μεταξύ αυτών και εγώ. Το Eldruin RPG από τη Legion είναι ένα ποντίκι σχεδιασμένο για παιχνίδια RPG, Diablo, Dota, αλλά κυρίως για Diablo και RPG. Το συγκεκριμένο ποντίκι έχει το όνομά του, όπως όσοι ξέρετε από τον Diablo, Eldruin, που είναι το σπαθί του Tyriel. Και είναι ένα ιδιαίτερο ποντίκι, γιατί είναι το σχεδιασμός του, όπως θα σας δείξω, ιδιαίτερος, ξεχωριστός και είναι διαφορετικός από τα περισσότερα ποντίκια που κυκλοφορούν στην αγορά. Να σας διαβάσω εν ολίγης και σύντομα τι έχουμε εδώ οι ιδιότητες του. Αλλά μισό λεπτάκι και να το στρίψω για να σας πω. Έχουμε Omron Micro Switches, είναι ακριβώς οι ίδιοι διακόπτες παιδιά με τους οποίους είναι φωδιασμένο και το Diablo Mouse, ακριβώς το ίδιο, οι ίδιοι διακόπτες. Έχει SPAD, Fast Intuitive and Accurate Skill Control, μπορείς να χειρίζεσαι τα skills σου με πλαϊνούς διακόπτες. Palm Blades, συγγνώμη τα αγγλικά μου δεν είναι τόσο καλά όπως φαίνεται. Αλλάζουν τα καπάκια από πίσω. DPI Micro Tune, Real Time on the Fly DPI Tuning, μπορείτε να αλλάξετε το DPI σας. Και Omni Tuner, μπορείτε να αλλάζετε διάφορα προφίλ. Το συγκεκριμένο ποντίκι παιδιά είναι ιδιαίτερα ακριβό, έχει 130-140 ευρώ νομίζω αν το προμηθευτείτε από το εξωτερικό. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει, σας το ξαναείπα, εγώ προσωπικά το πήρα μεταχειρισμένο από κάποιο άλλο παιδί, δεν είναι καινούριο δηλαδή και το ήθελα για τη συλλογή μου. Πάμε να σας το ανοίξω, είναι ένα ιδιαίτερο και επιβλητικό ποντίκι αφού βγάλω το κάλυμά του. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι αυτό εδώ και κάπως έτσι άνοιξε το κουτάκι του. Βλέπετε έχει πάρα πολύ όμορφο κουτί και είναι πάρα πολύ επιβλητικό, ποιοτικότατο όσο δεν πάει, γι' αυτό και η μεγάλη του τιμή, εκτός από την ποιότητα κατασκευής τους. Αυτό εδώ είναι το ποντίκι. Πιστέψτε με, είναι τόσο καλά πακεταρισμένο που κάθε φορά που θες να το ξαναπακετάρεις και να το βάλεις στο κουτί του παθαίνεις. Λοιπόν, να βγάλουμε το ποντίκι. Αυτό εδώ είναι το ποντίκι παιδιά, με το που το βλέπουμε. Σας βλέπετε ότι έχει πάρα πολύ ιδιαίτερο σχεδιασμό. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι αυτό εδώ το φακελάκι, αλλά θα ανοίξω σιγά σιγά γιατί πραγματικά είναι λες και βγάζει Transformer. Σταφίζω το ποντίκι να δω τι άλλο έχει. Α, αυτά τα έβγαλα και πέσανε. Μισό λεπτάκι, δεν έχει κάτι άλλο. Πραγματικά είναι σαν Transformer το κουτί του. Πάμε να δούμε σιγά σιγά κομμάτι κομμάτι τι έχει μέσα. Όπως βλέπουμε το πρώτο πράγμα που έχει είναι τρία ανταλλακτικά plates για το back του ποντικιού. Ας τα βάλω στην άκρη. Λοιπόν, αυτά εδώ παιδιά μπαίνουν στο πίσω μέρος του ποντικιού. Αυτό εδώ είναι το ποντίκι, βλέπετε πόσο ιδιαίτερο και ξεχωριστό είναι. Βέβαια ο σχεδιασμός του είναι πάρα πολύ ξεχωριστός, θυμίζει αιχμή από σπαθί μπροστά, όπως και το όνομά του άλλωστε είναι το όνομα του σπαθιού. Έχει μεγάλο υφασμάτινο καλώδιο, με υφασμάτινη επένδυση καλώδιο, αρκετά μακρύ και gold plate USB 2 θύρα. Αυτό εδώ είναι το ποντίκι. Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ξεχωριστό ποντίκι. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε έναν διακόπτη ο οποίος είναι 2, 3, 5 κατευθύνσεων. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα γυρίζει αυτή εδώ η ροδέλα και αλλάζεις από όσο θυμάμαι τουλάχιστον τα DPI. Επίσης αυτός ο διακόπτης πατιέται και αυξομειώνεις, αλλάζεις προφίλ νομίζω αν δεν κάνω λάθος και επίσης το DPI σου. Εδώ πέρα παιδιά δείχνει το πόσο είναι η ευαισθησία των DPI. Από την άλλη πλευρά έχουμε ακριβώς το ίδιο, μόνο που η ροδέλα δεν κινείται, δεν περιστρέφεται
και έχουμε ένα 4, 5, 6, 8 κατευθύνσεων joystick. Το συγκεκριμένο, παιδιά, όπως βλέπετε, είναι αρκετά φθαρμένο, γιατί σας είπα το πήραμε μεταχειρισμένο και το άνοιξα μόνο και μόνο για να το δείτε, γιατί εδώ στην Ελλάδα δύσκολα θα δείτε πώς είναι το πακέτο του και το συγκεκριμένο ποντίκι και δύσκολα θα το προμηθευτείτε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο ποντίκι βγήκε για το Diablo 3, όπως ξέρω, και για διάφορα άλλα RPG παιχνίδια. Αυτός εδώ διακόπτης, μπορούμε να ρυθμίσουμε όλα τα skill του ήρωά μας, 4 είναι ούτως ή άλλως. Οπότε μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά μπορείτε να τα ρυθμίσετε και με το joystick, απλά πιέζοντάς το να το χειριστείτε, να αλλάξει τα skill σας. Έχει μια πάρα πολύ όμορφη ροδέλα, μια ροδέλα η οποία είναι σχεδόν τεράστια και πολύ, πολύ άνετη. Πάλι, αν θυμάστε, το ποντίκι το X4, το καλώδιό του είναι σε αυτή την πλευρά και όχι στη μέση, όπως θα διάλεγαν πάρα πολλοί να κάνουν. Δείτε από κάτω. Η ροδέλα, όλος παραδόξως, είναι πάρα πολύ εκτεθειμένη. Το ωραίο με αυτό είναι ότι μπορούμε να βγάλουμε το πίσω κάλυμα και ανάλογα με το χέρι μας ή ανάλογα με το τι μας βολεύει να βάλουμε πιο μικρό, πιο μεγάλο, άλλης υφής. Έχει δύο ματ και δύο γυαλιστερά. Τα ματ προσωπικά μου αρέσουν περισσότερο, αλλά δεν είναι τίποτα. Όποιος θέλει μπορεί να αλλάξει και να βάλει τα καλύματα της επιλογής του. Προσωπικά είμαι της μαύρης ματ άποψης, κάνει και η αντίθεση. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ποντίκι, παιδιά, πάρα πολύ όμορφο. Και πάμε να δούμε και το τελευταίο πραγματάκι που είχε μέσα, το φάκελό του. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος φάκελος έρχεται με ένα πολύ ωραίο manual στο σχήμα του ποντικιού, το οποίο δείχνει με συντομία πράγματα για το ποντίκι. Πάρα πολύ έξυπνο, είναι στα αγγλικά και στα ιαπωνικά. Το ποντίκι είναι ιαπωνικό. Αυτή τη στιγμή είναι το κόσμημα που έχω στη συλλογή μου, είναι το πιο ξεχωριστό ποντίκι, οπότε το προσέχω πώς και πώς. Αρκετά ιδιαίτερο, θα το τακτοποιήσω μετά το manual του. Και επίσης έρχεται με ένα άλλο βιβλιαράκι ακόμα πιο όμορφο. Κοιτάξτε να δείτε πόσο λεπτομερέστατο είναι, που λέει ακόμα πιο αναλυτικά το πώς θα χειριστούμε το software και πώς θα ρυθμίσουμε το ποντίκι σε διάφορες γλώσσες, με έμφαση στα ιαπωνικά. Βασικά η μόνη γλώσσα που μπορείτε να καταλάβετε είναι τα αγγλικά, όλα τα άλλα είναι κορεάτικα, κινέζικα, ιαπωνικά, είναι ασιατικές γλώσσες, και μόνο στα αγγλικά από τις γλώσσες του υπόλοιπου κόσμου. Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ στιβαρό και ποιοτικό, πάρα πολύ όμορφο ποντίκι. Αυτό, παιδιά, ήταν το Legion Eldruin, παρμένο από το όνομα του σπαθιού του Tyriel στο Diablo 3. Ελπίζω να σας άρεσε. Δεν ανάβουν πολλά φωτάκια, έχει μόνο έναν αισθητήρα εδώ από το πλάι, δεν ξέρω αν φαίνεται κιόλας, τον βλέπετε κάτω από τη ροδέλα, αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο ανάλογα με τα DPI ανάβει χρώμα. Η ροδέλα αυτή μόνο μία από τις δύο στρίβει και αλλάζει τα DPI, αν και από όσο βλέπω μέσα στο gaming είναι αρκετά εύκολο να την πατήσετε κατά λάθος, αλλά εντάξει, θέλει λίγο προσοχή. Πάρα πολύ όμορφο ποντίκι. Νομίζω είναι γύρω στα 5700 DPI, δεν κάνω λάθος. Αυτό ήτανε. Check Tech Now, ήμουν ο Κώστας. Ελπίζω να σας άρεσε ένα ξεχωριστό ποντίκι. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.